Ου, καλημέρα παιδιά, καλησπέρα, ανάλογα τι ώρα βλέπετε το βίντεο. Τι κάνετε? Λοιπόν, ακόμα ένα βίντεο δοκιμή Snacking εδώ. Για άλλη μια φορά θα δοκιμάσουμε σήμερα ιαπωνικά ή ιαπωνικά, γιατί είναι το σωστό, ιαπωνικά είναι το σωστό, Ιαπωνικά snack. Σχολώντας από τη δουλειά σήμερα, λέω θα περάσω, θα πάρω να κάνω ένα βίντεο snack ιαπωνικά. Είναι ένα ιαπωνέζικο μαγαζί στο κέντρο στην Κοπενχάγη, όπου έχω ξαναπάρει από εκεί. Ήταν μάλιστα πάρα πολύ ευγενική κοπέλα. Με βλέπει, είχε πάρει διαφορετικά πράγματα και έτσι κοιτούσε ρε παιδί μου. Ήμουνα μόνο στο μαγαζί εκείνη τη στιγμή. Και τη λέω: κάνω βίντεο στο YouTube και παίρνω διάφορα. Ούτε ξέρω τι παίρνω, τη λέω. Ναι. Και η γλυκούλα στο τέλο μου κέρασε και δύο πραγματάκια. Θα σα τα δείξω στα τελευταία αυτά. Δεν είναι. Δεν θα σα κάνω σπόλα. Θα δούμε στο τέλο αυτά. Αλλά με κέρασε και δύο πραγματάκια. Πολύ ευγενική και είμαι ευχαριστημένο ρε παιδί μου και με την τιμή. Γιατί συνήθως δίνω πάρα πολλά. Τώρα εντάξει, δεν έδωσα τόσα. Έδωσα κάπου 22 ευρώ. Κάπου τόσα δίνω κάθε φορά, αλλά τώρα νομίζω ότι έχω πάρει λίγο περισσότερα. Να ξεκινήσουμε τυχαία. Να ξεκινήσουμε αυτό το πειράκι. Τη λέω: αυτό τρώγεται. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, ρε παιδιά. Λέω: μην πάρω κάτι και να μην τρώγεται. Να είναι τίποτα π.χ. απορρυπαντικό ή ξέρω εγώ. Αλλά όλα αυτά που είχε εκεί πέρα φαγόσιμα είναι. Είμαι με τόσο ηλίθιο, λέω να είμαι. Και θα πάμε σε αυτό, παιδιά, που δεν ξέρω, που δεν έχω ιδέα τι είναι. Βάλετε εσείς στο δάκρυ, Βασικά γράφει κάτι. Τι γράφει? Strange taste, horse beans. Horse beans, ναι, συγγνώμη. Strange taste. Τι strange taste? Αυτή μου είπε, αυτό είναι πικάντικο, μου λέει λίγο, να ξέρετε. Εγώ λέω, πικάντικα θα τα πάμε καλά. Να το φάω πρώτο, τουλάχιστον έχω εδώ πέρα και το νεράκι μου. Έχω εδώ πέρα, νομίζω ότι είμαι αρκετά οργανωμένο σήμερα, γιατί συνήθω κάτι ξεχνάω. Ξέχασα το. Α, να το. Αυτό. Έχω και αυτό εδώ πέρα σε περίπτωση. Οι συσκευασίες οι Ιαπωνέζικες ανοίγουν πάρα πολύ δύσκολα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει τόσο δύσκολο. Έχω αυτό το πρώτο κοπιδάκι. Τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Για πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν το πρώτο σνακ. Ιαπωνικό. Είναι Ιαπωνικό, πιστεύω, Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη γλώσσα, αλλά θα το δω από πίσω. Δεν μπορώ να ξέρω. Ω! Αντιλούνα, εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε, είναι guest star. Σου είπα να μην ενοχλήσει, γιατί θα βγάζω βίντεο. Έλα, Λούνα, πήγαινε. Σου είπα να μην ενοχλήσει. Δεν είναι αυτά για σένα τώρα. Το τελευταίο σνακ δεν θυμάμαι. Στο τελευταίο δοκιμή σνακ είχα τη Λούνα. Νομίζω όχι, γι' αυτό δεν είχα προβλήματα. Από εδώ και πέρα θα έχω τη βοηθό Λούνα. Για να δούμε, τι είναι αυτό. Καταρχήν, πώ είναι. Ωραία, φίλε, θα είναι. Για να μου είπε αυτή ότι είναι λίγο. Τι λίγο, λίγο spice. Αυτό φαίνεται. Δεν είναι άσχημο. Είναι καυτερό όμως, φίλε. Δεν μπορώ καθόλου τα καυτερά. Ωραίο είναι. Ξέρετε πώς είναι. Σαν το στραγάλι που έχουμε στην Ελλάδα. Σαν αυτά τα καυτερά τα. Τους ξηρούς καρπούς που έχουμε στην Ελλάδα. Όχι, ρε φίλε, γι' αυτό ήθελα να το φάω πρώτο. Να βάζω και βαθμολογίες, θα τις βλέπουμε κάπου εδώ πάνω στην οθόνη. Να βάλω ένα 6 τώρα σε αυτό. Πω, πω. Να δεν γυλούν εδώ πέρα. Θα κάτσει ήσυχη τώρα, γιατί βγάζουμε βίντεο, ρε Λούνα. Λοιπόν, αυτό δεν θυμάμαι. Κάτι μου θύμιζε. Πώς το έχω δοκιμάσει σε προηγούμενο σνακ. Παιδιά, ξεχνώ, έχει πάει και έχει περάσει καιρό. Τεριάκι. Και εδώ πέρα, original premium Japanese potato chips. Α, τίποτα. Και θα έχει γεύση σουβλακοειδές, κοτοπούλου, ας πούμε, κοτόπουλου. Αυτό πώς το έχω δοκιμάσει την προηγούμενη φορά. Να μου θυμίζει, Λούνα, να βάζω βαθμολογίες, Λοιπόν. Πατατάκι, κοινό φαίνεται. Έπρεπε να το φάω τελευταίο κοινό, θα με κάνει να σταματήσω το βίντεο. Πατατάκι, κοινό φαίνεται. Ημερομηνία λήξη, κοίταξα στο άλλο. Λούνα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το βρω. Πατατάκι, πάμε. Αυτό είναι κανονικό πατατάκι, δεν την πάτησα. Πολύ νόστιμο όμως, 8. Ήδη ακριβώς είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μιας. Και είναι Halloween τώρα 31 του μηνός. Πότε έχουμε 31 αυτές τις μέρες. Εδώ πέρα ούτε ξέρω ούτε αυτό τι είναι, παιδιά. Έκπληξη. Εδώ. Pumpkin. Α. Pumpkin crisp. Θα έχει μέσα. Λέτε να έχει τέτοιο μέσα, ρε. Κολοκύθα. Εντυπωσιάστηκα. Πρώτη φορά επειδή έφερα το μαχαιράκι, ανοίγουν οι συσκευασίες τους, έχουν τέτοιο ώρα, βλέπετε. Πώς το περνάτε, πώς αισθάνεστε που να πούνε Χριστούγεννα πάλι, πώς περνάει τόσο γρήγορα καιρός, τι φωνείτε.
Δεν έχει. Τι είναι αυτό, ρε. Γιατί έχει... Γιατί είναι σαβίδα. Τι είναι σαβίδας τώρα. Να δούμε τι γεύση έχει. Έχει γεύση κολοκύθας, παιδιά. Είναι κολοκύθα. Κρίσπη κολοκύθα. Ολόχι με, με την κακή την έννοια. Γιατί έχει και μπαχαρικά πάνω που το διορθώνουν λίγο. Έτσι γλυκό... γλυκογαριδένιο. Θυμίζει λίγο τους σκόνους που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι της λέει σε αυτό, αυτή η εικόνη. Είναι και λίγο spicy στο τέλος. Mm. Να βάλουμε ένα 7 σε αυτό, στο 10. Εδώ πέρα, με την κολοκύθα. Για πιο νεράκι, γιατί είναι λίγο spicy. Πώς φαίνεται η μπλούζα μου. Πάμε παρακάτω. Τι να πρωτοδιαλέξω τώρα, μην πάμε ακόμα στο ποτό. Πάμε σε αυτά εδώ πέρα, που τα είδα. Κόνι φαίνονται, γλυκάκι φαίνεται, το βλέπετε. Εδώ πέρα δεν γράφει ούτε μία αγγλική λέξη, ρε. Εδώ πέρα πάνω, τι είναι αυτό. Meiji, δεν ξέρω αν είναι η εταιρεία Meiji. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, πίσω έχει καμία αγγλική λέξη. Δεν ξέρω, δεν πειράζει, έκπληξη. Για να δούμε, ανήκει και η συσκευασία, έχει και εδώ πέρα έτσι σαν... θα μου φτιάξει τώρα αυτό. Άγω και ναι ρε, ανοίγει. Πώς το είχα πάρει και την άλλη φορά αυτό. Όχι, δεν μου θυμίζει κάτι. Ένα πράγμα είναι. Μια μεγάλη συσκευασία. Δείτε τι πουλική συσκευασία. Ανάποδο το κρατάω. Όχι. Δείχνει κάτι σπίτια. Δεν δούμε τι έχει μέσα, ρε. Σαν χωνάκια με σοκολάτες φαίνονται. Δεν δούμε τι είναι. Όντως είναι χωνάκια με σοκολάτες πολύ μικρά. Δεν ξέρω τι υλικό είναι αυτό. Μπισκότο. Βλέπετε. Ξέρω τώρα με το φωτισμό. Πώς το βλέπετε. Να δούμε. Ιδιαίτερο τώρα αυτό. Η σοκολάτα γλυκιά και αλμυρί μαζί. Τι είναι αυτό ρε. 7 θα το βάλω. Γιατί δεν ξέρω. Είναι... καλό. Αλλά δεν ξέρω τι είναι ρε φίλε. Δεν με βοηθάνε εδώ πέρα κιόλας. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι κοντά έχουμε στα διακεύσεις. Ίσως επειδή είχα και το προηγούμενο το spicy, ρε. Σαν μπισκοτάκι είναι με βάση σοκολάτα, ας πούμε, σκεφτείτε το. Α, 7 είπαμε, ε. 7. Πάμε παρακάτω. Πάμε την άνοιξη, αυτό άνοιξα. Έτσι, γιατί έχω πολλά εδώ πέρα. Α, αυτό εδώ πέρα δεν είναι τόσο γλυκούλικο. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι, τι έχω εδώ. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι με διάφορα μέσα... από ό,τι βλέπω από πίσω δηλαδή και δείχνει εδώ. Είναι διάφορα... και όπως τα πιάνω καραμελάκια. Αλλά δείτε συσκευασία. Πώς φαίνεται ότι είναι από την Ιαπωνία και τα Pokemon. Δείτε εδώ συσκευασία. Τελείως φουλ Ιαπωνία. Ε. Έχει και αυτό άνοιγμα. Έχει και αυτό άνοιγμα. Το έχουν καθιερώσει πλέον αυτό. Εντυπωσιάζομαι. Για να δούμε τι είναι αυτό. Μήπως μας... κάτι τώρα σε γλυκό πάμε, ε? Και μετά θα ξαναπάμε σε αλμυρό. Έχω άλλο ένα αλμυρό, όχι, γλυκά είναι νομίζω τα υπόλοιπα. Ωραία, φίλε, μόλις το άνοιξα, μύρισε εξαιρετικά. Δείτε πολύχρωμες μπύλες μέσα. Δείτε εδώ, πολύχρωμες μπύλες. Και όλα αυτά καρκινογόνα πίσω, όλα αυτά τα έψιλον που γράφει στα συστατικά, να ξέρετε, δεν θα κάνει τώρα τέτοιο πιστεύω. Έκανε. Το βλέπετε τα πολλά έψιλον. Είναι όλα συντηρητικά που βάζουμε μέσα. Είναι τσίχλα στυλ. Μυρίζει φανταστικά, παιδιά. Θα πάρω στον τοίχο και ένα μπλε και ένα ροζ. Τώρα αυτό θα δούμε αν είναι τσίχλα. Α, είναι. Chewing gum. Πήγα να το πω λάθος. Πέντε νόστιμο. Πρέπει να έχει... ναι, έχει ζάχαρη αρχικά. Και ο γλυκός. Πρέπει να έχει 10 τόνους ζάχαρη, παιδιά, αυτό. Μπορεί μασόνταστο να διαλύει κιόλας. Παίζει να είναι από αυτές τις τσίχλες. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα παρακάτω. Κοιτάξτε τι άλλο πήρα.
Όχι, θα το κρατήσω τένα τη Εύα. Δείτε εδώ. Γλυφιτζούρια. Γλυφιτζούρια με σοκολάτα. Δεν ξέρω γιατί τα πήρα αυτά. Με ρωτά. Αν με ρωτάτε, δεν ξέρω τώρα γιατί τα πήρα αυτά. Αυτά τώρα τι ιδιαίτερο να έχουν. Πιστεύω θα είναι σοκολατένια. Αλλά για να δούμε. Δείτε τώρα πόσο ωραίες συσκευασίες έχουν. Ρε. Και πίσω εδώ τέτοια. Είναι πάρα πολύ. Και χωρίζει εδώ πέρα στα δύο αυτό. Θα το ανοίξω εδώ έτσι. Εύκολο άνοιγμα. Φάω το αγοράκι εγώ. Τι να φάω το κοριτσάκι. Να το. Δεν είναι και τα καλύτερά τους. Δηλαδή στα προηγούμενα δοκιμήσεις να ξέρετε πάρα πολύ καλά τα γλυκά. Αλλά τώρα δεν έχω φάει και κανένα γλυκό να σας πω την αλήθεια. Αλλά αυτές τις τσίχλες ήταν φανταστικές. Για να δούμε τώρα σήμερα. Είναι γνωστό ότι οι Ιάπωνες δεν κάνουν και τα τέλεια γλυκά. Το έχει πιο μπλέτσας. Φάω αυτή τη φατσούλα. Το αγοράκι ήταν αυτό, ρε, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Ναι. Ναι. Είναι πολύ χαμηλή κατηγορία σοκολάτα, ρε. Από αυτές τις πολύ φθηνές που έχουμε στην Ελλάδα. Μα και αυτό έκανε, πόσο έκανε, ένα ευρώ αυτά δύο. Ναι. Πολύ μέτριο. Αυτό εδώ πάνω που είναι ροζ δεν είναι καν... Δεν είναι καν φράουλα, πίστευω είναι χρώμα ζαχαροπλαστικής. Θα βάλει κάτω, θα είναι το πρώτο που θα πάει κάτω από τη βάση, παιδιά. Θα πάρει 4 αυτό. Ναι, δεν ήταν τόσο καλό. Πάμε παρακάτω. Εγώ σας λέω και τσίχλες για το τέλος. Αν αυτό νομίζω ότι ήταν καραμελάκι, αλλιώς το έφυγε αυτό στο τέλος. Δείτε εδώ πέρα γλυκούλικο. Έχω κι άλλες καραμέλες. Αυτό τι είναι καραμέλες. Έχω κι άλλα. Τσόκομπολ. Τσόκομπολ, και έχει αυτόν τον πέρα τον κύριο εδώ πέρα απ' έξω. Μ' αρέσει να γράφει και κανένα αγγλικό για να ξέρω τι πάω να τρώω. Δείτε εδώ πέρα πίσω. Πληροφορία Ιαπωνέζικα. Δεν κάνει τέτοιο. Ναι, iPhone 14 Pro Max γράφω και δεν κάνει. Focus. Λοιπόν, για να δούμε. Τι είναι αυτό. Τέταρτος μήνας 2024. Ξεχνάω, παιδιά, ξεχνάω. Θα μου το θυμίζετε την ώρα που βλέπετε βίντεο σίγουρα. Θα λέτε, ναι, ζωμεριαμενία λήξης. Ή ναι, και δεν έβαλες βαθμολογία σε κάποιον. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Αυτά μέσα. Φράουλα μυρίζουν, ε. Φράουλα μάλλον είναι όλα. Και είναι ροζ. Βλέπετε, να τα. Είναι ροζ. Για δούμε. Αρχικά, κάτσε να σπάσω και κάνω δόντι. Ανοίξω να δούμε πώς είναι από μέσα. Έτσι. Σαν την κράνση είναι από μέσα τη σοκολάτα που έχει τα ριζάκια, τι έχει. Wow. Ωραίο αυτό. Δεν φάγα δύο, για να φάγα δύο, πάει από εκεί μ' άρεσε. Καλό. 8. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το μεγαλούτσικο. Τι είναι αυτό, ρε. Tokyo Bradley. Brown sugar, με brown sugar. Τι ψωμί είναι τώρα αυτό. Τι θα φάω ρε παιδιά, τι τρώω. Τι είναι αυτό το διάγωμα. Όλα έχουν πάρα πολλά συντηρητικά ρε που τρώω. Γι' αυτό πρέπει να φάω λίγο από το καθένα γιατί θα την πάθω. Θα πρέπει να τρέχω στις τουαλέτες μετά. Τι έχει αυτό μέσα ρε. Αυτό που έχει κάτω δεν τρώγεται φαντάζομαι. Και ακουμπάει πάνω του, δείτε εδώ πέρα. Αυτό που ακουμπάει εδώ πέρα πάνω του. Είναι για να το διατηρήσει. Για να του διατηρήσει τη φρεσκάδα, ξέρετε, την υγρασία, που είναι μαλακό τώρα αυτό. Σκεφτείτε πόσο συντηρητικά έχει, που είναι αυτό τόσο καιρό στο μαγαζί και δείτε πόσο αφράτο είναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Σαν τα τσουρέκια που παίρνω από το. Κοιτάξτε πώς μένει το. Ωχ, τι έχει μέσα. Έχει σοκολάτα. Όχι. Τι έχει χαρούπι. Χαρούπι μου μυρίζει. Τι, κάτι τέτοιο έχει. Για να δοκιμάσω αυτό, ρε. Πολύ αφράτο όμως. Άγιος το και βγάζει τη χαρουπίλα στο τέλος, ρε. Τι Tokyo Bread με sugar. Τι είναι αυτό τώρα. Άντε, θα πάρει 5. Θα πάρει 5. Γλυκούλια, γνώμη και τέκα, τα καλά σου λέει. Να πάμε στο πρώτο μας ποτάκι. Γράφει Jelly Drink. Jelly Drink. Σίσι. Πώς διαβάζει τώρα αυτό. Mango. Αυτό, παιδιά, δεν είναι τώρα ιαπωνέζικο. Τώρα το πρόσεξα. Αλλά θα το δοκιμάσουμε.
Ω, product China λέει, Κινέζικο είναι. Και τι τζέλι, θα είναι gel, gel steel. Για να δούμε ρε παιδιά. Τι πήρα σήμερα. Ωχ. Τι είναι για. Έχει ζελεδάκια μέσα, κομματάκια ζελεδάκια. Αυτό σίγουρα είναι για να το πιω. Μην είναι τίποτα υγρό πιάτο και... Καλό στη γεύση ρε, αλλά είναι τριχιαστικό κάπως περίεργο. Έχει κομματάκια μέσα. Συντηρητικά παιδιά. Δεν πίνω άλλο, δεν πίνω, θα τα πλασάρω όλα στην Εύα. Έτσι κυρίως δεν το δει το βίντεο, δεν το μην το πείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ καραμελάκι, Super Mario. Super Mario, Ιαπωνέζικα πάνω. Δεν ξέρω τι είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, λυπάμαι και να το χαλάσω. Τι τσίχλα είναι. Έλα ρε φίλε, άμα είναι τσίχλα τώρα... Τι Super Mario, αυτό ούτε ξέρω πόσο έκανε παιδιά, είναι τσίχλα μάλλον ρε άμα το. Έχει κανένα αυτοκολλητό, όχι, τι είναι αυτό. Κάτι τώρα γράφει εδώ στα Ιαπωνέζικα, μπορεί να είναι κάποιο ρητό, μια δω. Τι είχε λέει πάνω. Στο προηγούμενο εγώ λέω βαθμολογία. Όλο 5, ε. Τι είναι αυτό, ρε. Μας έτσι. Τι είναι αυτό. Αυτό έχει γεύση από αυτό που βάζεις στο πλυντήριο για πιάτο για να πλυθεί, παιδιά. Ένα, και είναι και Μάριο. Τι Μάριο, ρε. Όχι. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε αυτό που μου έδωσε. Τελειώνουμε. Για να μην σας ζαλίζω κιόλας. Μου έδωσε η κυρία που λέτε αυτή. Direction. Εντάξει, σίγουρα τρώγεται. Γιατί δείχνει ότι τρώγεται. Γιατί caution λέει. Α. Not recommended for children under 3 years old. Εντάξει. Ναι. Αλλά δείτε, είναι λίγο πρόσθετο αυτό έτσι πως το δείχνει, πως το ρουφάς. Αλλά εντάξει, δεν λέμε παραπάνω γιατί θα μας κόψει το YouTube. Και μου, λοιπόν, τα κερδούσε εκεί πέρα και μου λέει είναι τζέλι. Πάρτε, μου λέει. Δώρο αυτά τα δύο. Δεν ξέρω, εντάξει, τι να είναι, ρε παιδί μου. Αλλά καλοσύνη της, ήταν πολύ καλή. Πολύ ευγενική. Άρα το ανοίγω αυτό από πάνω και ρούφα. Yogurt jelly είναι αυτό. Peach. Ροδάκι μου. Ωχ. Τι κάνω ρε μαλάκες. Squeeze out and chew the jelly gently. Το φάγα όλο. Πολύ ωραίο. Τώρα, φαντάζομαι το ίδιο θα είναι και το άλλο. Yogurt original, τι γιαούρτι γεύση. Όχι. Το αφήνω αυτό, Εύα. Και πάμε τώρα στο αναψυκτικό αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει, έχει μέσα. Εδώ. Πόσο βάζω στο τζέλι, θα βάλω αυτό που ήταν και το δωρεάν. Θα βάλω 6, 7, 6,5 θα βάλω, 6,5. Εδώ πέρα. Τι είναι. Τι γεύση είναι αυτό. Μέλλον είναι. Τι είναι ρε. Αναψυκτικό. Για να δούμε. Εγκρίνω αρχικά από αυτό. Η Μαριάννα μα βλέπει το βίντεο ξέρει αυτή. Γιατί είναι... Έχουμε πάρει... πτυχία στα ανοίγματα κουτακίων. Στους ήχους. Για εδώ. Μυρίζει ωραία. Ωραίο αυτό, νόστιμο, ελαφρύ. Πεπόνι κανονικό, παιδιά. Καλό πεπόνι. Όταν αγοράζεις καλό πεπόνι, γεύση. Εννιά. Πολύ καλό. Θα το πιω αυτό. Αλλά όχι μετά, θα το βάλω μια χαρτοπετσέτα πάνω. Το κάνετε αυτό σπίτι. Να βάζετε μια χαρτοπετσέτα για να το πίνετε αργότερα. Το κάνετε σίγουρα, το έχω δει και σ' άλλο. Και τελευταίο.
Νομίζω ότι τα φάγαμε όλα. Εδώ πέρα, μα δείτε, το τραπέζι είναι ένα αγούρι. Τσίχλες. Τώρα, αυτές είναι από μίμηση της Big Bubble. Δείτε εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να είναι. Και δείτε εδώ πέρα, κολλήσανε οι άλλοι αυτοκολλήτωρε πάνω στις τσίχλες. Μήλο γεύση από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο προεξέχει από εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το μαγαζί. Είχε λίγα προϊόντα σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήμουνα. Και ελπίζω να μην πηγαίνει για κλείσιμο, γιατί κάνουμε πότε-πότε κάνα βίντεο έτσι διασκεδαστικό, ας πούμε. Έτσι, διασκεδάζω εγώ. Μου λέτε ότι σας αρέσει κιόλας. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας. Όποιος θέλει, παιδιά, να κάνει και μια γραφή, όποιος δεν έχει κάνει, με βοηθάει πάρα πολύ. Πλησιάζουμε τους 2.000. Είμαστε 1.985. Α, είναι τσίχλα όμως ή δεν είναι τελικά, ρε. Α, δεν έγραφε κάπου ότι είναι τσίχλα. Μπορεί και να μην είναι. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που κάτσατε 20 λεπτά. Βαρέστε ένα like και ένα subscribe. Α, όχι, όχι, το μασό. Τι αυτό ρε. Να μας χαίρετε, χαίρετε. Καλά μέρα θα είναι. Ωραία, ωραίο μήλο. Ωχ. Τι κάνει κράξο κέντρο ρε. Το δόντι μας πασέ. Πεντανόστιμο, δείχνω εδώ πέρα στο σηματάκι ότι κάτι έχει μέσα, αλλά δεν ξέρω τώρα τι. Ό,τι και να είναι, εγώ το τρώω. Παιδιά, βγάζει τόσο πολύ έντονα τη γεύση του μήλου. Ναι, αλλά μετά λιώνει, δεν είναι ακριβώς σύχλα. Καραμέλα. 9. Πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ γλυκό, αλλά πολύ νόστιμο. Πολύ γλυκό, ρε. Μου χτύπησε το κεφάλι. Ωχ. Αυτά λίγο, παιδιά, από το καθένα, γιατί θα πάθω και τίποτα. Thank you very much, Moods, για την προβολή σας, παιδιά, και που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Εντάξει, έγινε πολύ μεγάλο. Θα προσπαθώ το επόμενο βίντεο να είναι κάπου στο δεκάλεπτο, έτσι να είμαστε όλοι ωραίοι. Thank you very much, Moods, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, μέρα. Γεια σας, παιδιά. Bye, 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 bye.